Σας καλησπέριζω για άλλη μια φορά. Χρόνια πολλά και καλές απόκριες να έχουμε όλοι, να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε διασκεδαστικά και να μπούμε όλοι στη διαδικασία να έχουμε να είμαστε πιο ευχάριστοι, να είμαστε πιο χαρούμενοι και να γελάσουμε και να περάσουμε όμορφα τις ημέρες των αποκρεών. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε το παιδικό διαδραστικό παιχνίδι του CSI Kids, όπου τα παιδιά σε δύο ομάδες των 50 ατόμων ψάχνουν να βρουν τους χαμένους στίχους από ένα τραγούδι και όποιος το βρίσκει μέσα από μια πολύ ωραία διαδικασία που είναι διαδραστική μπορεί και να μπει στη διαδικασία να κάνει live το τραγούδι που ψάχνουμε. Το ίδιο διαδραστικό θα είναι και αύριο, τελευταία μέρα Τετάρτη, στις 5 και στις 7 το απόγευμα. Πάντα με δύο ομάδες και στις 5 και στις 7 των 50 ατόμων, ώστε να μπορεί να συμμετέχει το κάθε παιδί και να μην υπάρχει πρόβλημα με τις συμμετοχές. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνουμε για τα παιδιά μαζί με την Παρασκευή το πρωί που είναι ο Καραγκιόζης ψάχνοντας το θησαυρό. Αυτό είναι σε μια συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας, όπου στο πνευματικό κέντρο θα παρουσιαστεί ο Καραγκιόζης και έτσι κλείνουμε για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα όμως, μεγάλα και μικρά παιδιά, την Κυριακή το πρωί έχουμε να πάμε στις Αραχαμίτες με την πρόσκληση του κυρίου Παπαδημητρίου να παίξουμε αμάδες και να φάμε στο πολιτιστικό κέντρο των Αραχαμιτών αυγά που είναι το καθιερωμένο τους και χειροποίητα ζυμαρικά. Μετά έχουμε το καρναβάλι στο Κακούρι το μεσημέρι στις 3 που κάθε χρόνο το στηρίζουμε και το υποστηρίζουμε. Είναι ένας θεσμός που είναι 40-50 ετών πόσο είναι. Καθαρά σατυρικό, οπότε η παρουσία μας εκεί πέρα και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να έχουν μεγαλύτερο κέφι, αλλά και να δουν ότι οι κόποι τους τουλάχιστον δεν πάνε χαμένοι στο να διαιωνίζουν ένα καρναβάλι που το είχαν ξεκινήσει οι γονείς τους ή όποιοι παλιοί και συνεχίζεται και να έχει επιτυχία μέχρι σήμερα. Γυρνώντας από το καρναβάλι την Κυριακή στις 6 ώρα, σταματάμε στην πλατεία Πετρινού και μένουμε εκεί γιατί θα έχει το πάρτι για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εμείς είμαστε τα μεγάλα παιδιά, με μουσική, με ορχήστρα που θα έρθει και θα μας παίξει Latin μουσική από Κρεάτη και θα μας παίξει μουσικές από το 60, το 70, το 80, γνώριμες μουσικές για μας τα παιδιά. Οπότε θα έχουμε και τσουκαλόκαυτο να πίνουμε για να ζεσθενόμαστε αν κάνει κρύο και έτσι μέχρι ό,τι ώρα πάει αυτό το πάρτι θα είμαστε στην πλατεία Πετρινού να γιορτάσουμε τις απόκριες. Από εκεί και μετά όλοι θα σκορπίσουν όπου σκορπίζουν για να περάσουν και να ξενυχτήσουν. Μην ξεχάσουμε όμως τη Δευτέρα το πρωί να ξυπνήσουμε, να πάμε να πετάξουμε αητό στην Αγία Τριάδα στο Σέχι. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή. Ανοιχτή, χωρίς κεραίες, χωρίς καλώδια, χωρίς κολόνες της ΔΕΗ. Ο χώρος είναι περιποιημένος. Θα έχουμε μουσική με το Γιώργο τον Τζακανίκα, δημοτική μουσική. Θα έχουμε τη φασολάδα μας, θα έχουμε δέσματα τα οποία φέτος είναι ακόμα περισσότερα από πέρυσι. Έχει χώρο για αητό πάρα πολύ, γιατί πέρυσι στην Άρεος είπαν ότι ήταν καθαρά αλλά δεν είχαν χώρο για αητό, οπότε φέτος εκπληρώνουμε και τη διαδικασία του κάποιος να θέλει να πετάξει τον αητό την καθαρή Δευτέρα και γιατί όχι, γιατί πάντα καθαρή Δευτέρα το περιμέναμε πώς και πώς, είτε μικρά παιδιά είτε μεγάλα παιδιά, να πετάξουμε τον αητό. Κύριε Δήμαρχε, πώς επιλέξατε τον χώρο της Αγίας Τριάδας, γιατί τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά ακούγονται από αρκετούς πολίτες της Αρκαδικής Πρωτεύουσας όσον αφορά για δύο στην Κάρτσοβα και επιλέγει ο χώρος της Αγίας Τριάδας στο Σέχι. Προφανώς όσοι έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτό το θέμα ή έχουν πει ότι κάτι είχαμε στο μυαλό μας, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας. Αν περάσουν μια επίσκεψη στο χώρο της Κάρτσοβας θα δουν ότι πλέον είναι αδύνατο να μαζευτεί κόσμος εκεί και να κάνει τα κούλουμα. Από πέρυσι δεν υπήρχε αυτός ο χώρος γιατί πέρυσι ήταν στην υποκατασκευή το βρεφονηπιακό σταθμός που χτίζει εκεί πέρα η Μητρόπολη της Τρίπολης, οπότε και από πέρυσι δεν ήταν εύκολο να φτάσει κανείς εκεί και να περάσει καλά, γι' αυτό και
η πρώτη χρονιά που πέρυσι που δεν μπορούσαμε να πάμε στην Κάρτσοβα, πήγαμε στη Πλατιάριους. Πέρα από όλα αυτά όμως, όποιος επισκεφθεί και γύρω-γύρω, υπάρχει άναρχη δόμηση, υπάρχει δόμηση, είτε υπάρχουν περιφράξεις, υπάρχουν κολόνες, υπάρχουν σκουριασμένα σύρματα, υπάρχουν ένα σώρο πράγματα που δεν μπορούμε πλέον να φτάσουμε με ασφάλεια σε εκείνο το χώρο να κάνουμε τα κούλμα. Κάποιος είπε ότι μπορούσαμε να πάμε και στο γήπεδο. Το γήπεδο δεν είναι και ο πιο ωραίος χώρος για να φτάσεις να κάνεις κούλμα, περιμένοντας να έχεις μια ωραία θέα γύρω-γύρω, να έχεις έναν ωραίο χώρο, να έχεις άπλα να περάσεις και να περάσεις καλά, να χορέψεις και να πετάξεις και τον αϊτό. Στο γήπεδο να μην το καταστρέφουμε, γιατί μετά θα λέμε ότι φταίει ο τάπητα στο γήπεδο που δεν είναι καλός. Ένα γήπεδο είναι για άλλους, για άλλες δραστηριότητες. Ένας χώρος όπως έγινε η επιλογή πλέον της Αγίας Τριάδας είναι διαφορετικός και όντως θα δούμε και φέτος όσοι διαμαρτύρονται και όσοι δεν διαμαρτύρονται ότι όταν φτάσουν εκεί θα έχουν τελείως διαφορετική άποψη γιατί επιλέξαμε αυτό το χώρο. Αν του χρόνου βέβαια βρούμε έναν άλλο χώρο εξίσου ωραίο, εξίσου άνετο να πάμε, εννοείται πως θα το συζητήσουμε και δεν δεσμευτήκαμε ότι επειδή φέτος το κάνουμε στην Αγία Τριάδα και του χρόνου θα γίνεται το ίδιο. Κάθε χρόνο πλέον μπορούμε να δούμε ποιους χώρους μπορούμε να αξιοποιούμε αντίστοιχα για να πηγαίνουμε να κάνουμε τα κούλμα και την Καθαρή Δευτέρα. Κύριε Δήμαρχε, σε περίπτωση κακοκαιρίας έχει προβλεφθεί κάτι για την Καθαρά Δευτέρα, για τα κούλμα? Ο χώρος εκεί, γι' αυτό το είπα και πριν, ότι έχει επιλεγεί προσεκτικά. Έχει τέντες από μόνος του, έχει τις τέντες τις δικές μας, έχει μέσα κλειστό χώρο για τη φιλοξενία των εδεσμάτων. Η ορχήστρα θα είναι σε σκεπασμένο χώρο. Έχει μεγάλο χώρο που μπορεί να στεγάσει αρκετά άτομα εκείνη η περιοχή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μας το Δήμο. Δηλαδή ο ίδιος ο Σύλλογος έχει δικές του εγκαταστάσεις που μπορεί να φιλοξενήσει και σε περίπτωση βροχής. Οπότε ό,τι και να γίνει εμείς έχουμε... Ό,τι και να γίνει εμείς θα είμαστε εκεί, η μουσική θα είναι εκεί, τα εδέσματα θα είναι εκεί, ο κόσμος θα μπορεί κάτω από στεγασμένο χώρο να μείνει και να περάσει καλά. Θα περιμένουμε αν βρέξει να σταματήσει για να σηκώσουμε τον αϊτό, τίποτα άλλο.